δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Θα ζήσουμε μια πολύ μοναδική εμπειρία, οπότε αυτό μόνο χαρά μπορεί να μας δίνει. Και φυσικά είναι τόσο ιδιαίτερο αυτό που θα ζήσουμε με τόσο πολύ κόσμο να έχει προσιλωμένα τα μάτια του πάνω μας, που φυσικά θα έχουμε λίγο άγχος, αλλά είμαστε μαζί, είμαστε χαρούμενοι και είμαστε έτοιμοι. Στη δεύτερη πρόβα είχαμε απλά λίγο με τον ήχο, αλλά δεν συνονοηθήκαμε εκείνη τη στιγμή σωστά. Αυτό είχαμε. Ήτανε το μόνο που μας είχε τύχει στραβό, ας πούμε. Μικρό πρόβλημα, αλλά δεν ήταν τίποτα. Ήθελε λίγη ένταση. Από την παροχή για εμάς ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε για το οπτικό. Για να βγει όμορφο όλο αυτό το πράγμα, να δέσει γενικά. Και μας αρέσει, το υποστηρίζουμε όλοι μας. Δεν είναι πλέον ο ημίγυμνος χορευτής, είναι η ημίγυμνος Θεός, όπως γράφουν. Οπότε το παίρνουμε έτσι εμείς. Ο δρομέας μας. Ναι. Επειδή είμαστε πολύ θετικοί, θα τα δώσουμε όλα και θα περάσουμε. Μια αποστολή έχουμε, θα την τελειώσουμε. Και αν δώσουμε το 100% νομίζω ότι θα είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, γιατί θα έχουμε δώσει τη ψυχή μας πάνω στη σκηνή και οπότε ό,τι και να συμβεί θα είναι μεγάλη επιτυχία για μας. Τη μία φορά που αναφέρθηκε κάτι γι' αυτό, απλά ο δημοσιογράφος αναρωτήθηκε γιατί άραγε είμαστε τόσο αισιόδοξοι παρόλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, οπότε ήταν και αυτός πολύ θετικά απέναντί μας και νομίζω ότι αυτό βλέπουν όλοι. Είμαστε θετικοί, είμαστε αισιόδοξοι και θα δώσουμε τα πάντα πάνω στη σκηνή.